Ο Πέρτος κάνει ακόμα μια κίνηση προς την περιοχή και θέλει να πατήσει στην περιοχή, αλλά χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Περνάει φάση στο 13 με τον Μανολιμπέρτο να γυρίζει τη θέση του. Ζίβκοβιτς. Δεύτερο δοκάρι, σέντρα, ο Μπέρτος στην κίνηση. Πρώτη τελική στο μάτσο, 18. Και τώρα ο Μπράλιτς για τον Μπέρτο. Απέφυγε τον Ανζής, βρήκε τον Λεοζίνιο, κοντά τον Ζησόπουλος. Καλή συνεργασία. Ο Μπέρτος με τα αριστερό μαζεύει σταθερά ο Μπάγιτς. Ζίβκοβιτς. Έβγαλε με δύναμη τη σέντρα, η κεφαλιά έξω από τον Τέλετιτς. Μετά από ώρα ο Λεβαδιακός έχει ανεβάσει αρκετούς παίκτες στο μισό του γηπέδου που αμήνεται η ΑΕΛ. Καλή η σέντρα, η κεφαλιά εκεί που είναι ο Κρίστινσον. Πρώτη τελική για τους διαιτητές στο 40. Τέλετιτς έκανε ωραία κίνηση και απέφυγε τον αντίπαλό του. Τέτα τέτ η επέμβαση του Μπάγιτς. Πρώτο δοκάρι, πέρασε από όλους η μπάλα και από το Ρεκ Διασβίλη. Κόρνερ. Μαρκόφσκι. Λίστρισε, πέρασε η μπάλα. Μαζεύει ο Κρίστινσον. Τρέχει ο Ζίβκοβιτς και προλαβαίνει. Πάει κοντά του τώρα ο Ζησόπουλος. Ένα ακόμη γέμισμα, η κεφαλιά έξω. Ο Μιλοσάβιεβιτς την πήρε, αλλά δεν ευστόχησε στο 59. Ο Νούνιτς βρήκε τον Τέλετιτς. Αυτός πάει κατά μέτωπο, κάνει κίνηση ο Λεοζίνιο και το ανοίγει διάδρομο. Ο Τέλετιτς εκτελεί out. Σικάφκα γύρισε την μπάλα, ζητούν πέναλτι οι παίκτες της ΑΕΛ. Το καταλογίζει ο διαιτητής στο 70. Στην κίνηση του Σικάφκα, χωρίς την μπάλα. Ο Τέλετιτς απέναντι στον Μπάγιτς, 1-0. Χέρι του Παντελιάδη, διαμαρτυρία του Νίκου Καραγεωργίου που έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παντελιάδης βλέπει κάρτα, δεύτερη και αποβάλλεται στο 77. Ναι, στο κορμί του έχει βρει. Δεν είναι χέρι. Κίνηση του Μπέρτου. Τέλετιτς. Καλή μεταβίβαση. Ο Γιακιμόφσκι γυρίζει 2-0. Ο Σικάφκα σκοράρει. Στο 83. Είναι ο παίκτης που κερδίζει το πέναλτι. Στο 70 είναι ο παίκτης που σκοράρει, στο 83. Η ΑΕΛ φτάνει το δίκτυο σκορ στο 2-0 και έχει πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντί της. Είναι ο Λεβαδιακός με 10 παίκτες. Γέμισμα στην περιοχή της ΑΕΛ. Ο Τσαμπούρης εκτελεί out. Ανέβηκε ο Ζίβκοβιτς. Με μία η πάσα του στον Γιακιμόφσκι που γυρίζει, η ευκαιρία του Μπαργκάν, δεν την αξιοποίησε, μάζεψε ο Μπάγιτς.